προωθήσεις. Εν πάση περιπτώσει, θα το περιμένουμε. Αυτό είπαν ότι θα το κάνουν, δεν μπορούμε παρά να το περιμένουν. Ένα θέμα που θα έπρεπε κι εσείς, κατά την κρίση μου τουλάχιστον, και με συγχωρείτε που το θέτω έτσι, σχολιαστικά, θα έπρεπε να το έχετε διευθετήσει υπό την έννοια να μην έχει ελπίδα ο κόσμος. Θα το λύσουμε και θα το λύσουμε. Τι θα λύσουμε? Θα το διαχειριστούμε, λέει ο κόσμος. Κύριε Χατζή, άμα είναι στην κυβέρνηση. Εμείς αυτό λέει, το οποίο λέγαμε επί 4,5 χρόνια και εξακολουθούμε να λέμε και σήμερα, το λέγαμε στην κυβέρνηση και το λέμε και στην αντιπολίτευση. Το προσφυγικό, επιτρέψτε μου όμως να κάνω το σχολείο μου. Προσφυγικό δεν είναι ένα ακόμα θέμα όπως όλα τα άλλα. Είναι το θέμα της εποχής μας. Και είναι το θέμα της εποχής μας, όχι για την Ελλάδα μόνο. Παγκοσμίως. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Εμείς αυτό το οποίο λέγαμε. Θα έχουμε και ποτέ... και κλιματικούς μετανάστες σε λίγο. Βέβαια. Γιατί? Από πολέμους έχουμε, από φτώχεια έχουμε, από κλίμα έχουμε. Δεν θα έχει νερό θα έχουμε. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Το νερό είναι το μεγάλο ζήτημα του 21ου αιώνα, όπως γνωρίζετε. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Λέμε λοιπόν, εμείς το λέγαμε και τότε. Εμείς ποτέ δεν πουλήσαμε στον κόσμο εύκολες λύσεις σε τόσο σύνθετα ζητήματα. Η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση έλεγε επί 4 χρόνια ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για το προσφυγικό. Εμείς αυτό το οποίο λέγαμε τότε και λέμε και τώρα. Εμείς την ίδια γραμμή. Φταίει η πολιτική που ασκήσατε. Λέμε λοιπόν ότι είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο, είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο ζήτημα. Τώρα ακούμε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα ακούσαμε και σήμερα, να μιλάνε για τη συνθετότητα του προβλήματος και ότι έχει γεωπολιτικές διαστάσεις. Τώρα το ανακαλύψαν αυτά. Μα είναι αυτονόητο ότι έχει. Προφανώς έχει. Καλώς ήρθε η Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα. Αυτό λέμε. Στη διαχείριση όμως κάναμε, επιτρέψτε μου κυρία Μπόλα, κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τη στιγμή που όλη η Ευρώπη, το θυμάστε πάρα πολύ καλά, σφύριζε αδιάφορα. Και μπορέσαμε να διαχειριστούμε με ανθρωπιά αλλά και με στοιχειώδη αποτελεσματικότητα ένα τόσο δύσκολο ζήτημα. Εμείς αυτό το οποίο λέμε τώρα και το είπαμε στην κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή. Πρώτον, γιατί η κυβέρνηση κατάργησε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αυτό ήταν ένα πολύ λάθος σήμα προς όλους, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας. Δεύτερον, γιατί η κυβέρνηση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που είχε υποτιμήσει το ζήτημα, δεν μετέφερε τις ευάλωτες ομάδες από τα νησιά στην Υπηρετική Ελλάδα. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί το είπατε, ουσιαστικά το υπονοήσατε εσείς από μόνος σας πριν. Γιατί δεν ήθελε να στενοχωρήσει τους δικούς της. Στους δήμους όλη τη χώρα, που τόσα χρόνια τους έλεγε ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα θερίζει αυτά που έσπηρε, κύριε Χατζή και κυρία Μπόλα. Θερίζει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Εμείς λέμε ότι αυτό το ζήτημα δεν λύνεται. Αυτό το ζήτημα το διαχειρίζεσαι. Όχι, εμείς λέγαμε ότι θα το διαχειριστούμε με αποτελεσματικότητα. Και με ανθρωπισμό. Και αυτό κάναμε. Μάλιστα. Αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα δυστυχώς είναι μια πάρα πολύ έκρηθμη κατάσταση. Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία υποτίμησε το ζήτημα και η αναποτελεσματικότητά της έχει οδηγήσει σε αυτό το μπάχαλο το οποίο βιώνουμε αυτή τη στιγμή στα νησιά μας. Να το δούμε. Τρεις μήνες είναι, θα το δούμε στην Εδώ δουλειά. Είμαστε να τα δούμε όλα. Σας ευχαριστώ θερμά. Πολύ, κύριε Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Θα πάμε στο New Post.